Ο Σαρλό και το αθάνατο νερό. Ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Τα δελφινάκια του Αμβρακικού» του Ντίνου Δημόπουλου. Ο Πέτρος δεν κοιμήθηκε καθόλου τη νύχτα από την αγωνία του. Το είπε από βραδύ στη μάνα του πως αύριο Δευτέρα είναι καλεσμένος του κυρίου Τελώνη να πάνε στην Άρτα, στον κινηματογράφο, να δούνε τον Μπουκ Τζόνες και η μάνα του όλο το πρωί τον ετοίμαζε. Του σιδέρωνε τα ναυτικά του, του γυάλισε τα παπούτσια, του μαντάρισε τις ριγέ του τις κάλτσες και να τον τώρα θρονιασμένος, καμαρωτός στο πίσω κάθισμα της Σεβρολέτ, δίπλα στην Ανθούλα και στη μητέρα της, και η καρδιά του να χτυπάει από ανυπομονησία και να ξεροκαταπίνει και να μπερδεύει τα λόγια του, τόση ήταν η λαχτάρα του που θα έμπαινε σε κινηματογράφο για πρώτη φορά στη ζωή του. Η Ανθούλα είχε κουβαλήσει μαζί της και τα δυο της παιδιά, τον Νίνο και την Τόλη. Θα έκλαιγαν αν τ' άφηνε μονάχα του στο σπίτι, και ο Πέτρος από δίπλα την κρυφοκοίταζε και την καμάρωνε, γιατί ήταν ντυμένη σαν μεγάλη κυρία και όμορφη, πολύ όμορφη σήμερα. Ήθελε να της το πει, μα ντρεπόταν την κυρία Τελώνη, τη μητέρα της, που καθόταν ποζάτη δίπλα στο παράθυρο και δεν έπαιρνε τα μάτια της από πάνω τους. Η Ανθούλα φορούσε λουδάτο φουστάνι με βολανάκια και τυράντες που σταυρώνανε πίσω στην πλάτη, παπούτσια μαύρα, λουστρίνια, με λουράκι και κουμπί και άσπρα καλτσάκια. Μα εκείνο που ήταν μεγαλείο ήταν το καπέλο της, καπελίνα την έλεγε η κυρία Τελώνη, και ήταν ψάθινο με κορδέλα, σιέλ και 7 κατακόκκινα κεράσια στο πλάι. Άσε πια εκείνη η τσάντα της, την είχε κρεμασμένη από το λαιμό της και ήταν από χιλιάδες μικρές πολύχρωμες χάντρες καμωμένη που σχημάτιζαν όμορφα σχέδια από κύκλους τον ένα μέσα στον άλλον. Ήθελε να τις μετρήσει τις χάντρες ο Πέτρος, μα άμα κοίταζε από κοντά την τσάντα, ζαλιζόταν γιατί ο Ντούλα Καρανάσος έτρεχε πολύ και η Σεβρολέτ σκαμπανέβαζε στις λακκούβες του κομματόδρομου. Ίδρωσε μάλιστα για μια στιγμή και έβγαλε το ναυτικό του καπέλο και έκανε αέρα κι αυτός όπως η κυρία Τελώνη δίπλα με την περδάλια της. Το καπέλο του έγραφε στη μαύρη κορδέλα, ναυκρατούσα, με χρυσά γράμματα κεφαλαία. «Ποτέ δεν σε έχω δει με καπέλο», του είπε η Ανθούλα και του χαμογέλασε. Ο Πέτρος κοκκίνησε, ντρεπόταν, όχι την Ανθούλα, μα τη μάνα της. «Ούτε και με παπούτσια», ξανά πει η Ανθούλα. «Τα κεράσια είναι σαν αληθινά», της είπε αυτός με χαμηλωμένα τα μάτια. «Ποια κεράσια», απόρρισε εκείνη και γύρισε το κεφάλι της όξο κατά τους μπαξέδες να δει. «Σκαπελίνα σου». Η Ανθούλα γέλασε, έβγαλε το καπέλο της και τα κοίταξε σαν να τα βλέπε για πρώτη φορά. «Ψεύτικα είναι», είπε. Έμπαιναν τώρα στην πόλη. Το κατάλαβε ο Πέτρος πως φτάναν από τη μυρωδιά της γαλατόπιτας που του χτυπούσε τη μύτη. Είχε ξανάρθει στην Άρτα με τον πατέρα του κι άλλες φορές και τη θυμόταν τούτη τη μοσχοβολιά που βγαίνε από τα ταψιά, τα πλωμένα μπροστά στους ανοιχτούς φούρνους. «Να και γκέκιδες, τώρα η Σεβρολέτ, Ντούλα Καρανάσου, πήγαινε πιο σιγά και ακουγόταν συνέχεια η καραμούζα της να κάνουν στην πάντα οι πεζοί, μη τους πατήσει. Κι αν είσαι και αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί, εγώ θα σε φιλήσω και ας μπω και φυλακή», τραγουδούσε τώρα ο Ντούλα Καρανάσος πάνω στο ρυθμό της καραμούζας. Μα ο Πέτρος δεν άκουγε, ο νους του ήταν στους γκέκιδες. Τους έκανε χάζι από την άλλη φορά που τους πρωτοείδε μπροστά στον ταβλά τους, στιτούς και περήφανους με τις κεντητές βράκες και τα άσπρα φεσάκια τους ολοκάθαρα, να πουλάνε το μαύρο και άσπρο χαλβά τους που τον έκοβαν με το σκεπαρνάκι τους. Του είχε αγοράσει και τις δύο φορές ο πατέρας του τότε και ύστερα για να φύγει πολύ γλύκα τον κέρασε και μπούζι μέσα από εκείνο το χάλκινο λαγίνι το τυλιγμένο με τα άσπρο πανί για να είναι δροσερό. «Να τονε, Όσμαν, από αυτόν τον είχαν αγοράσει τότε. Κρύο, κρύο μπούζι, γλυκό σαν το καρπούζι», φώναζε ο Όσμαν κάτω από τον πλάτανο του Άη Δημήτρη. «Θέλετε να σας κεράσω», ρώτησε ο κύριος Τελώνης. «Όχι, όχι», βιάστηκε να απαντήσει ο Πέτρος από τη λακτάρα του να μην καθυστερήσουν και δεν προλάβουν το έργο. Φτάσανε κάποτε στην πλατεία Σκουφά, σταμάτησαν μπροστά στον κινηματογράφο. Ο Πέτρος πετάχτηκε όξο ξαναμένος και στήθηκε μπροστά στη βιτρίνα και έβλεπε με μάτια αχόρταγα τις φωτογραφίες που ήταν καρφωμένες
πάνω στην ταμπέλα με πινέζες. Η Ανθούλα πλησίασε. «Νάτος», του είπε η Ανθούλα. «Ο Μπουκ Τζόνες», ρώτησε ο Πέτρος. «Ναι, και αυτός είναι ο Σερίφης». «Δεν βλέπω τα στέρη του», είπε ανήσυχος ο Πέτρος. «Είναι στην αριστερή μεριά, δεν το δείχνει η φωτογραφία». Ο Πέτρος κατάπινε με δυσκολία, άγγιγε τα μάτια του διάπλατα να χωρέσουν όλο τούτο τον καινούριο κόσμο, μη χάσει τίποτα από όλα τούτα τα θάματα που τα βλέπε έτσι απότομα μπροστά του και αναπάντεχα. «Και τούτος εδώ με τον μπαστούνάκι, αυτός είναι ο Σαρλός, αυτόν θα δούμε σήμερα. Είναι εδώ, ήρθε στην άρτα». «Όχι μωρέ, τότε πώς θα τον δούμε, περίμενε ντε, στη φωτογραφία θα είναι». «Ναι, αλλά θα κουνιέται, θα περπατάει, θα τρέχει». «Με κοροϊδεύεις». «Δεν σε κοροϊδεύω. Αφού δεν είναι εδώ, πώς θα περπατάει, πώς θα τρέχει. Τρέχουν οι φωτογραφίες». «Ε, αυτό είναι ο κινηματογράφος. Θα δεις». Ο Πέτρος τα είχε χαμένα. Το μυαλό του δεν μπορούσε να καταλάβει τι του έλεγε η Ανθούλα. Αυτός είχε δει καραγκιόζη. Ήξερε πως ήταν φιγούρες που τις κουνούσε πάνω από το πανί ο Μιχάλαρος, ο καραγκιοζοπαίχτης. Είχε ακούσει και για το θέατρο, που εκεί έπαιζαν αληθινοί άνθρωποι. Τον είχε πάει ο πατέρας του στις 25 Μαρτίου και είχε δει μια παράσταση στο σχολείο του αδερφού του, του Γιώργη. Ο Γιώργης φορούσε φουστανέλα και τσαρούχια και έλεγε ένα ποίημα. «Από κρό των οργάνων βουίζει της γραβιάς των βουνών αντυχή». Ναι, αυτό ήταν θέατρο, το ξέρε, αλλά ετούτος εδώ κινηματογράφος, τι σόι πράγμα μπορούσε να ήταν. Ύστερα μάντεψε πως ο κύριος Τελώνης και η κυρία Τελώνη στάθηκαν μπροστά στο ταμείο. «Τιμή μας κύριε Τελώνη», άκουσε μια φωνή και ύστερα τη μαμά της Ανθούλας που έλεγε. «Ελάτε παιδιά». Ξύπνησε από το βύθισμά του, αλλά τώρα μια άλλη δύναμη, πιο ισχυρή φάνηκε να τον τραβάει από την ανοιχτή πόρτα του κινηματογράφου, σαν να το ρουφούσε. Ήταν το άσπρο πανί στον απέναντι τοίχο, 10 φορές πιο μεγάλο από το δικό του πανί, του καραγιόζη του, στο πλισταριό του σπιτιού του. Η καρδιά του χτύπησε. Δεν κατάλαβε πότε βρέθηκε καθιστός στην καρέκλα του. Κατάλαβε μονάχα έναν πόνο εδώ στις κούφτες του. Είχε μπλέξει τα δάχτυλα των δυο του χεριών και τα σφίγγε δυνατά από την αγωνία του. Δεν τον έγιζε τίποτα άλλο, εκτός από αυτό το άσπρο πανί. Ύστερα άκουσε τη φωνή της Ανθούλας. «Σ' αρέσει», απάντησε υπόκοφα. «Πότε θα αρχίσει?» «Περίμενε ντε». Πέρασε ο Πασετεμπάς με την άσπρη καθαρή ποδιά του, τον άσπρο σκούφο του, το άσπρο καλαθάκι του και το άσπρο φλιτζανάκι με το χαρτί το πατικωμένο στον πάτο για να παίρνει λιγότερο πασατέμπο. Κάθε φλιτζανάκι και ένα πενινταράκι. Ο κύριος Τελώνης τους αγόρασε από ένα. Ο Πέτρος άργησε να μασουλάει αφηρημένος. «Ε, με τα πλούδια τον τρως», τον σκούντισε η Ανθούλα. Τώρα ο κινηματογράφος άρχισε να γιομίζει. Άντρες, γυναίκες και παιδιά όρμαγαν βιαστικοί και έτρεχαν πιο στα πρωτοκάτσι στην καρέκλα που διάλεξε και φώναζε και τους δικούς του να κάτσουν δίπλα. Ο Πασατεμπάς διαλαλούσε τον πασατέμπο του. «Εδώ ο ζεστός και ο φρέσκος», ο κύριος Τελώνης φώναξε. «Δύο τσιτσιμπίρες παρακαλώ», γινόταν οκλοβοή και από το γραμμόφωνο ακουγόταν δυνατά το τραγούδι. «Ψάρια τηγανίζω μέσα στο μαγεριό, άστα να καούνε και έβγανα σε εδώ». Κι άξαφνα το τραγούδι κόπηκε και τα φώτα σβήσανε. Ο κόσμος σώπασε. «Οχ», τεινάχτηκε ο Πέτρος ανήσυχος, «γιατί σβήσανε τα φώτα?» «Θα αρχίσει το έργο», του ψιθύρισε η Ανθούλα. «Και πώς θα το βλέπουμε, στα σκοτάδια?» έκανε με αγωνία ο Πέτρος. «Έτσι είναι στον κινηματογράφο», του είπε περήφανα η Ανθούλα. «Άντε μωρέ», της είπε πεισμωμένος αυτός. Βρήκε την ώρα να τον κοροϊδέψει και γύρισε το κεφάλι του πίσω να δει αν θα διορθώσουν τη ζημιά στο ηλεκτρικό. Μα τότε άκουσε ένα κρρρρ και αμέσως από μια τρυπούλα από την απέναντι ταράτσα πετάχτηκε μια λουλουδίτσα από φως. Γύρισε ανήσυχος να δει που πάει αυτό το φως και τότε θαμπόθηκε. Απέναντί του είδε ένα αυτοκίνητο σαν και αυτό του Ντούλαν Καρανάσου, πιο όμορφο και πιο καινούριο, όπως και μια γυναίκα να βγαίνει και να έχει παρατήσει μέσα στο αυτοκίνητο ένα μωράκι μοναχούλι του. «Οχ», είπε ο Πέτρος μέσα του και η καρδιά του χτύπησε. «Και ώσπου να ανασάνει έρχονται κάτι κλέφτες και κλέβουν το αυτοκίνητο. Και όταν βλέπουν μέσα το μωρό σταματάνε και το πετάνε όξο δίπλα στα σκουπίδια και φεύγουν.
«Όχ», ξανά είπε ο Πέτρος έτοιμος να βάλει φωνή. Τον άκουσε η Ανθούλα και τον σκούντισε. «Σσσ», του είπε σιγανά. «Το μωράκι», είπε αυτός και τα χείλια του τρέμανε. Μα τότε φάνηκε ένας φτωχούλης αστείος. «Ο Σαρλός είναι», του ψιθύρισε η Ανθούλα. Και όλοι στον κινηματογράφο βάλαν τα γέλια μόλις τον είδαν. Μόνο ο Πέτρος δεν γελούσε. Σκεφτόταν το μωράκι. Τότε ο Σαρλός πήγε κατά τα σκουπίδια. Ο Πέτρος τον έβλεπε να περπατάει έτσι παρτσακλά, με το καπελάκι του το στρογγυλό, το στενό του το σακάκι, το αστείο του το μουστάκι, τα φαδιά του τα παντελόνια, τα χοντρά του τρύπια παπούτσια και το μπαστούνάκι του, και ένιωσε την καρδιά του να ξαλαφρώνει λίγο. Και όταν είδε το Σαρλό να σκύβει πάνω στο μωράκι, να το παίρνει στην αγκαλιά του και να του γελάει με εκείνα τα όμορφα μάτια του και να του κάνει χίλια δυο χαρούμενα καμώματα, ο Πέτρος δεν βαστίχτηκε, γέλασε κι αυτός. Ήταν τόσο γλυκούρης και τόσο καλός ετούτος ο παράξενος αλυτάκος. Και ξαναγέλασε ο Πέτρος εκεί που ο Σαρλός έφτιαξε μια κούνια από παλιά σακιά να κουνάει το μωράκι και ξεκαρδίστηκε στα γέλια όταν το τάιζε με μια τσαγέρα που της είχε κολλήσει στην άκρη ένα μπιμπερό και σκούνταγε χωρίς να το καταλαβαίνει την Ανθούλα δίπλα του από χαρά όταν είδε το Σαρλό να τρυπάει μια παλιά καρέκλα και να βάζει από κάτω ένα γιογιό να κάνει τα κακάκια του το μωρό και τότε απότομα σταμάτησε να βλέπει, χάθηκαν όλα και ο Σαρλός και το παιδάκι και γίνηκε σκοτάδι. Κι ύστερα ανάψανε τα φώτα και φώναξε ο Πασατεμπάς «Εδώ ο ζεστός και ο φρέσκος» και απάντησε ο καφετζής «Κρύες παγωμένες» και κοιτάχτηκαν άγρια οι δυο τους και ρώτησε η Ανθούλα τον Πέτρο «Σου αρέσει» και ο Πέτρος μήτε μίλησε, μήτε γύρισε, μήτε σάλεψε. Περίμενε μονάχα να ξανασβήσουν τα φώτα. Τώρα το έμαθε πως τον κινηματογράφο βλέπεις μονάχα άμα είναι σκοτάδι και το ρώτησε η κυρία Τελώνη. «Σου αρέσει» και αυτός μήτε μίλησε, μήτε γύρισε, μήτε σάλεψε. Κι είπε ο κύριος Τελώνης «Τι τον ρωτάτε, δεν βλέπετε το παιδί που είναι μαγεμένο» «Ναι, μαγεμένος ήταν ο Πέτρος» και ξανασβήσανε τα φώτα και όλο ανάσαινε και πιο δύσκολα ο Πέτρος και δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια από εκεί πάνω που τώρα εκείνο το μωράκι είχε μεγαλώσει και άρχισε να κάνει σκανδαλιές και ο Σαρλός το είχε σαν να ήταν δικό του και τα αγαπούσε και το πρόσεχε και το φρόντιζε και του έκανε του κόσμου τα παιχνίδια και περνούσανε τόσο όμορφα και τόσο αστεία οι δυο τους, μια χαρά ήταν όλα και ήταν ευτυχισμένος ο Πέτρος ώσπου άξαφνα ήρθαν κάτι κακοί άνθρωποι να του το πάρουν. Μα ο Σαρλός με διάφορα κόλπα τον γλιτώνει το παιδάκι και στο τέλος βρίσκουν τη μητέρα του που δεν ήθελε να το παρατήσει. Αυτό δεν το κατάλαβε καλά ο Πέτρος, μα δεν έχει σημασία. Η μητέρα χάρηκε που ξαναβρήκε το παιδί της και λίγο πριν τελειώσει η ταινία, μόλις που πρόλαβε ο Πέτρος να την αχτεί από την καρέκλα του και να τρέξει να τον προλάβει το Σαρλό, που έφευγε και να του πει βιαστικά, μα χαμηλόφωνα μην τον ακούσουν οι άλλοι, «Τα θάνατο νερό». Και επειδή είδε πως ο Σαρλός δεν του απαντούσε, φαίνεται δεν κατάλαβε καλά, ο Πέτρος αναγκάστηκε να του εξηγήσει. «Τα θάνατο νερό, λέω εσύ που αγαπάς τα παιδιά, δεν θα μπορούσες να μας έφανες την άλλη φορά που θα έρθει στην Άρτα κανένα σκουτελάκι μα θάνατο νερό. Ξέρεις για το φθισικό παιδί,